Κυρία Τάγαρη, ηθοποιός, τι σημαίνει επαγγελματικό δικαίωμα για έναν ηθοποιό? Θα σας πω. Καταρχάς, εντάξει, θα ήθελα να πω, η αλήθεια είναι, κάποια λόγια για το πώς συνδέεται τελικά το επαγγελματικό δικαίωμα με το προεδρικό διάταγμα και πώς πραγματικά το προεδρικό διάταγμα και όλη αυτή η εξέλιξη έχουν άμεσο αντίκτυπο στα δικά μας επαγγελματικά δικαιώματα. Πρώτα απ' όλα, είναι γεγονός ότι, και συμφωνώ δηλαδή και με τις συναδέλφους, δεν είναι κάτι καινούριο. Ουσιαστικά οι δικές μας οι σπουδές ποτέ δεν ήταν ανώτατες. Ήταν διαβαθμισμένες κάπως μετέωρα, δηλαδή μπορούσε κάποιος να βγει ηθοποιός από την σχολή θεάτρου, ας πούμε, του ΑΠΙΘΙΤΑ, που είναι η μόνη πανεπιστημιακή σχολή που υπάρχει. Βγαίνει θεατρολόγος. Έχω τελειώσει την ίδια σχολή, είμαι και θεατρολόγος. Ναι, επειδή είναι το μόνο τμήμα που υπάρχει αντίστοιχο πρακτική κατεύθυνση, μπορεί να βγει. Είναι όμως η μόνη. Αυτό θέλουμε να πούμε. Κατά τα άλλα, μπορεί να βγει κάποιος ηθοποιός από δραματική σχολή, μπορεί να βγει κάποιος ηθοποιός από ένα σεμινάριο, από ένα ΙΕΚ. Mm-hmm. Ουσιαστικά, αυτός που θα βρει τελικά δουλειά, για να καταλήξω και στα επαγγελματικά δικαιώματα, είναι αυτός ο οποίος, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, ανάλογα με τις ανάγκες που ορίζει η αγορά στον χώρο του θεάτρου, τελικά θα μπορέσει να βρει δουλειά. Όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τόσα χρόνια και έρχεται να επισφραγιστεί τώρα με το προεδρικό διάταγμα, ουσιαστικά τι κάνει? Σου λέει ότι τελικά το πτυχίο μας δεν έχει καμία απολύτως αξία. Και αφού δεν έχει λοιπόν καμία απολύτως αξία, καταλαβαίνετε ότι αυτό πιέζει προς τα κάτω τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των ηθοποιών. Η αλήθεια είναι το ότι πρέπει να μελετήσουμε καλύτερα γιατί ήρθε αυτό το προεδρικό διάταγμα και τι εξυπηρετεί. Ουσιαστικά λοιπόν νομίζω ότι έρχεται να εξυπηρετηθεί μια στρατηγική που ενσωματώνει αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ανέφερε και η συνάδελφος στη συνθήκη της Μπολόνια και άλλες, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και ούτω καθεξής, οι οποίες αυτές οδηγίες ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σου φέρνουν την διαβάθμιση των σχολών, σχολές που θα υπάρχουν μικρότερης μεγαλύτερης ταχύτητας, κατηγοριοποιημένες σχολές. Μήπως ιδιωτικές σχολές καινούργιες, μήπως κολέγια που θα κάνουν την ανατοχοποίηση, λέω εγώ, γιατί αυτό λένε οι πληροφορίες. Ναι, θα σας πω. Έτσι. Γενικά και η κατάσταση με τα κολέγια και ούτω καθεξής δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι καινούρια. Το βασικό πρόβλημα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι ότι αυτό το χώρο το λιμένονται ιδιώτες χρόνια τώρα και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει και με την ανοχή τους, ουσιαστικά αυτή η κατάσταση δεν έχει αλλάξει.